Από τη λαβή Χάιμλιχ μέχρι τις βασικές ενέργειες σε ένα λιποθυμικό επεισόδιο, η γνώση πρώτων βοηθειών μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για συνανθρώπους μας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στα σεμινάρια πρώτων βοηθειών που οργανώνει ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το κοινό θα εκπαιδευτεί για την αντιμετώπιση περιστατικών της καθημερινότητας για να μπορεί να σώσει μια ζωή που βρίσκεται σε κίνδυνο. Έτσι, σήμερα παρουσιάζουμε το νέο κύκλο προγραμμάτων, προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κόσμου, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε κρίσιμες καταστάσεις, ενισχύοντας έτσι συνολικά σε επίπεδο Χανίων την αντιμετώπιση θεμάτων πολιτικής προστασίας. Η δράση έρχεται σε συνέχεια της εκστρατείας ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας των Χανίων. Καταλαβαίνω ότι πρώτες βοήθειες μπορεί να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή. Όποιος λοιπόν το καταλάβει, και γι' αυτό υπήρχε τέτοια μεγάλη κατευθείαν, γεμίσαν οι θέσεις. Από ό,τι έμαθα και πριν, έχουμε σε αναμονή 80 άτομα για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι συγκινητικό, τόσο για την πράξη που έκανε ο Δήμος Χανίων, αλλά όσο και για την εμπιστοσύνη που δείχνει ο κόσμος στην εκπαίδευση και στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού αγνοεί βασικές αρχές πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις πνιγμονής από ξένο σώμα, απώλειες των αισθήσεων και άλλων απρόβλεπτων καταστάσεων, για τις οποίες η καθυστερημένη αντιμετώπιση μπορεί να αποβεί μοιραία. Ένας συνάδελφός μας και εκπαιδευτής, μάλιστα, σταμάτησε μια στιγμή στο δρόμο γιατί ένα παιδάκι πνιγόταν. Είχε μπει ένα κομματάκι μήλο στο λαιμό του και πνιγόταν. Είχε πάθει ασφυξία. Τόσο το παιδάκι από βέβαιο θάνατο ή από κάποια αναπηρία. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί εδώ που θα εκπαιδευτούν θα είναι καλοί κήρυκες των πρώτων βοηθειών. Αυτές οι δράσεις μόνο να ωφελήσουν μπορούν, μόνο να προσδώσουν και στην κοινωνία των Χανίων και στο Δήμο Χανίων, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που εκτός από όλα αυτά που γίνονται προσπαθούμε πάντα να είμαστε και να συμμετέχουμε σε δράσεις που ευαισθητοποιούν τον κόσμο και σε δράσεις που μπορούν να κάνουν καλύτερη την κοινωνία μας. Οι πρώτες βοήθειες είναι μια αδύρυτος ανάγκη για την κοινωνία μας. Όσο δυσκολεύουν τα πράγματα, τόσο μεγαλύτερη ανάγκη υπάρχει για ενημέρωση. Για τον πρώτο κύκλο σεμιναρίων που αρχίζει στις 11 Φεβρουαρίου, οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 1.200. Τα σεμινάρια θα συνεχιστούν μέχρι και τον Αύγουστο, με τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν σχετική αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.